κάνεις πλάκα. Αν δεν γουστάρεις, δεν σκοράρεις. Αν δεν ρισκάρεις, ρε, δεν γνωρίζεις. Αν δεν διστάρεις, αν δεν πληρώσεις, δεν θα το πάρεις. Ποιον παριστάνεις, μην είσαι πρόβατο, μέσα σε στάνει. Έχω το αντίδοτο για όποιον δεν αισθάνεται. Ο μόνος ο συνείδητος. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Ζενάρ εδώ, το ούζης θέση του δίνει πάντα το παρόν. Και σήμερα έχουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν πιστεύω να έχω ανοιχτή τσάντα τώρα, ε. Μπα, δεν πρέπει να έχω. Πήγα να κουμπώσω και Πέμπτη. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε δεν είμαστε Αθήνα, έχουμε φύγει, είμαστε προς Χαλκίδα μεριά. Και όπως επίσης βλέπετε, έχω καινούριο μπουφανάκι, καινούρια γαντάκια, καινούρια λάστιχα. Το μηχανάκι είναι από σέρβις. Τι να κάνουμε, παιδιά μου, λεφτά από το YouTube. Με πληρώνουν, μου λένε Ζενάρ, πάρε, πάρε αυτά. Και τους λέω, δεν θέλω ρε παιδιά, δεν θέλω άλλα. Μου λένε, όχι, όχι, θα τα πάρεις. Ε, τι να κάνω, αφού μου περισσεύουν τόσα λεφτά, έχω πάει και το έχω ρίξει στο μηχανάκι. Τα επιστρέφω. Εν τω μεταξύ, όλο τον δρόμο δεν έχω δει άλλο μηχανάκι από Αθήνα για Χαλκίδα. Το μόνο που είδα είναι αυτός εδώ, ο τυπάς. Παπάκι κι αυτός. Έτσι, παπόβιος. Ποιο είναι αυτό, καζάρ? Όχι, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί να συζητήσουμε σήμερα? Σήμερα θα συζητήσουμε για το παπάκι πάλι. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το σπίτερ. Και ο λόγος είναι ότι παίζει πάρα πολύ συζήτηση κάτω από το βίντεο τι παπάκι να πάρω. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στο κανάλι μου, αν όχι το πιο δημοφιλή. Έχει αρκετή απήχηση και βλέπω ότι συχνά μου στέλνουν, με βρίσκουν από αυτό το βίντεο και μου στέλνουν μηνύματα τύπου, αδερφέ, τι παπάκι να πάρω. Κάτσε να τον αφήσω να περάσει. Και μου στέλνουν μηνύματα τύπου, αδερφέ, τι παπάκι να πάρω, πώς φαίνεται το σπρίντερ και τέτοια. Καμιά φορά μου κάνουν και σύγκριση, πες μου ή αυτό ή το σπρίντερ ή γενικά. Παίζουν πάρα πολλά τέτοια. Πόσο μου τις πάει όταν παίρνουν τα λύκες μπροστά μου. Θέλω να έχω ένα καλό πλάνο, γαμώ την πουτάνα μου. Να τον αφήσω να περάσει. Κάτσα, κόψω λίγο. Να τον αφήσω να φύγει. Και τον μεταξύ, το παπάκι, ρε φίλε, πού πήγε? Χάθηκε, ρε μάλακα, 50 ράκι είχε. Και το θέμα είναι ότι συνέχεια με ρωτάτε τη γνώμη μου για το σπρίντερ ή μου λέτε αυτό ή αυτό και καμιά φορά μου συγκρίνεται και ανώμια πράγματα. Οπότε θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω δύο πράγματα εδώ πέρα. Να υπάρχει σε βίντεο, οπότε να μπορώ να απαντήσω σε όλους όσους πιθανόν έχουν αυτά τα ερωτήματα. Αρχικά θα σας πω γιατί το έχω πάρει εγώ το σπίτερ προσωπικά και έπειτα θα σας πω ποια είναι τα όρια του, μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί sorry αυτό, γιατί πολλούς τους ενδιαφέρει και θέλουν να το πάρουν, αλλά είναι ανάμεσα σε κάποιο άλλο και τα σχετικά. Λοιπόν, εγώ το έχω πάρει γιατί θέλω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς πολλά έξοδα και χωρίς πολλά πολλά με λίγα λόγια. Χωρίς συμπλέκτες, χωρίς τέτοια. Καθώς και οι μετακινήσεις μου είναι το 95% είναι μέσα στην πόλη. Βέβαια εσείς στα βίντεο δεν βλέπετε το 95%, βλέπετε το άλλο 5% και νομίζετε ότι το μηχανάκι το έχω touring. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, οπότε το θέλω γι' αυτό και αυτές είναι οι μετακινήσεις μου πάνω κάτω, άρα ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Επίσης ήθελα και κάτι καινούριο. Δεν ήθελα κάτι παλιό. Ήθελα κάτι φρέσκο, ρε παιδί μου. Και να ξέρω ότι έχει χρησιμοποιηθεί από μένα. Φτάνουμε και Χαλκίδα, όπως βλέπετε. Οπότε αυτή είναι η λόγη που πήρα το Daytona Sprinter. Τους έχω ξαναεξηγήσει και τα τιμολογιακά θέματα κι αυτά. Τώρα ποιο είναι το θέμα με μένα? Κάτσε να δω, εδώ πρέπει να βγω. Λοιπόν, καμιά φορά μου συγκρίνεται να πάρω, ας πούμε, Sprinter ή παπάκι τέλος πάντων, ή να πάρω 125 μηχανή και τέτοια. Παιδιά, είναι μη συγκρίσιμο αυτό το πράγμα και θα σας πω γιατί. Το παπί είναι κάτι που το παίρνεις και άμα αλλάχει το κρατάς και μετά, άμα είσαι παπόβιος ή άμα είσαι σκουτερόβιος, παίρνεις το σκούτερ το 125 που είσαι 18 χρονών, ας πούμε, και το κρατάς και μετά. Και το μηχανάκι θα το πάρεις, θα το κρατήσεις πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά το αλλάξεις. Άρα δεν είναι συγκρίσιμα. Τώρα το ένα είναι για να μάθεις, το άλλο είναι για ευκολία. Είναι για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Παρόλο που έχουν πάνω κάτω τις ίδιες δυνατότητες. Δεν είναι δηλαδή ότι η μοτοσυκλέτα η 125 πάει Χαλκίδα αλλά το παπί δεν πάει.
Έχουν κάποια άλογα διαφορά, 3-4 άλογα διαφορά τα περισσότερα. Αλλά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει κάτι. Το μόνο που αλλάζει είναι λίγο την επιτάχυνση. Σε τελικές και τέτοια δείτε λίγα πράγματα, καθώς και στις αντοχές. Να πάρω, μου έχετε συγκρίνει παιδιά, μέχρι να πάρω και 125 το Sprinter με ένα δίχρονο 125. Παιδιά, τώρα τι να σας πω πραγματικά. Δεν έχουν την ίδια κατανάλωση, ούτε την ίδια συντήρηση έχουν, ούτε την ίδια επιτάχυνση έχουν. Δεν έχουν τίποτα ίδιο, δεν μπορώ να σας πω παιδιά πάρτε αυτό ή αυτό. Αλλά πολλοί μου μιλάτε για επιδόσεις και μου λέτε ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάρω το Sprinter αλλά θέλω να έχω και επιδόσεις και τέτοια. Καταρχήν, Sprinter και επιδόσεις το έχετε ξεχάσει. Τι εννοώ με αυτό? Βασικά, να το θέσω αλλιώς. Οποιοδήποτε 125 και ένα Innova 125, οποιοδήποτε τετράχρονο 125 και επιδόσεις, δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί. Τώρα δεν μιλάμε για φτιαγμένα και δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλάμε για απλά πράγματα. Μη μου το λέτε αυτό το επιδόσεις, γιατί δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ωραία είναι εδώ. Ωραίες βουτιές κάνεις. Παραλία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, δεν υφίσταται που λέτε παιδιά. Οπότε το Sprinter χαρακτηριστικά θα σας πω ότι και η 4 ευρώ βενζίνη ξέρω εγώ στα 150 χιλιόμετρα, οπότε το παίρνεις για την οικονομία και επειδή δεν έχει συμπλέκτη και επειδή είναι φθηνό και επειδή είναι ποιοτικό σχετικά με την τιμή του. Εγώ γι' αυτό το έχω. Τώρα σας είπα το 95% των διαδρομών μου είναι εντός πόλης. Τώρα για το 5% δεν θα πάρω άλλο μηχανάκι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πιο μετά θα πάρω έτσι αλλιώς μεγαλύτερο μηχανάκι, αλλά δεν θα είναι γι' αυτό, θα είναι γιατί θα πάρω μεγαλύτερο. Οπότε νομίζω ότι έκλεισε αυτό το κομμάτι. Ωραία, προσπέρασε ο παλιό μαλάκας. Δεν μπορούσε δηλαδή να μου κάνει αριστερά, προσπέρασε κανονικά σαν άνθρωπος. Πολλοί μου λέτε ναι, να το πάρω το Sprinter, αλλά θα μπορώ να βγω εκεί πέρα, θα μπορώ να κάνω το ένα. Και εμένα μου είχαν πει ότι άμα πάρω παπί ή γενικά το 125 δεν μπορώ να πάω πουθενά, ότι δεν μπορώ να βγω και φυσό, μου είχαν πει, όσοι είστε από Αθήνα ξέρετε, γιατί εκεί πέρα όλοι τρέχουν και τέτοια. Γενικά αυτοκινητόδρομο δεν μπορείς να βγεις. Εν τω μεταξύ αυτοκινητόδρομος και Αθήνα είναι πίχτρα, οπότε όχι μόνο μπαίνεις, τους περνάς κιόλας. Κρίμα που δεν την είχα ανοιχτεί πιο πριν την κάμερα, να σας δείξω που πηγαίνουν οι άλλοι με 20 σταματημένοι και τους περνάω εγώ με το παπί από αριστερά. Τώρα δεν λέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι πάρτε ένα παπί και πηγαίνετε, έκανετε το touring. Μην παρεξηγηθώ καθόλου, δεν εννοώ καθόλου αυτό. Δεν σου δίνει τέτοια δυνατότητα το παπί. Απλά αμαλάχη, μία στο τόσο την κάνεις και για λίγο πιο μακριά, πάντα με το μυαλό στο κεφάλι και με εξοπλισμό και τα σχετικά. Θεωρώ ότι το 125, το τετράχρονο, έχει δυνατότητα πάνω κάτω, χιλιομετρικά δηλαδή, όσο έχει και το ρεζερβουάρ του. Δηλαδή μπορείς να πας μέχρι 120 χιλιόμετρα εκεί πέρα, χωρίς στάση μιλάω. Τώρα, σημασία έχει και το πώς το πηγαίνεις, πρέπει να... Ωρε, πούστη. Φίλε. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε φίλε, νεκράζω αυτό το δρόμο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι και το πώς το πηγαίνεις ή και το πώς το συντηρείς πολλές φορές. Αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εννοείται πάντα δεξιά. Και έχετε το νου σας, άμα έχει κίνηση και κάποιος θέλει να σας προσπεράσει μια νταλίκα, της δίνετε το χώρο που χρειάζεται. Άμα χρειαστεί, να, ας πούμε τώρα για να με περάσει ο άνθρωπος, μπήκα λίγο στη Λέα για 2 λεπτά και ξαναβγαίνω. Αυτά είναι για δική μας ασφάλεια και για να μην ενοχλούμε άλλους οδηγούς, έτσι. Τώρα, εγώ του έχω κάνει κάτι ταξιδάκια, μίνι ταξιδάκια τύπου 100 χιλιόμετρα
Αυτό τώρα για Χαλκίδα είναι 80 συγκεκριμένα. Έκανα και μία μικρή στάση, μία δεκάλεπτη στάση, έφαγα και ένα σαντουιτσάκι έτσι χαλαρά. Το μηχανάκι φοράει εκατοστάρα βενζίνη αυτή τη στιγμή. Τώρα μην βλέπετε που είμαι κάτι φορά και έχω πιάσει μία εκατοστάρα. Και πάλι είμαι με κλειστό γκάζι. Αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά πηγαίνω 80, μέχρι 80 δηλαδή, σε ανηφόρες, ειδικά και σε ανηφορικό ύψωμα μάλλον, και σε κανονικό πηγαίνω με 80, μέχρι εκεί πέρα. Δεν το πηγαίνω τέζα, γιατί η τέζα δεν θα μου βγάλει, δεν θα μου βγάλει πολλά μήνυ ταξιδάκια. Άρα παίζει ρόλο το πώς το πας, το πώς το συντηρείς, παίζουν ρόλο όλα αυτά. Παίζει ρόλο η οδική σου συμπεριφορά, όπως είπα. Δηλαδή μην είσαι μαλάκας, άμα έχει δύο λωρίδες και ο άλλος σου έχει κολλήσει από πίσω, μπες δεξιά να τον αφήσεις να περάσει. Όχι ότι είναι σωστό να σου κολλάνε, αλλά η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Γενικά αυτές είναι οι δυνατότητες ενός 125. Εγώ έχω κάνει και 120 χιλιόμετρα, πάντα με σεβασμό στο μηχανάκι, να μην το γονατίζω. Ας πούμε τώρα που είναι ανηφορικά και τέτοια πηγαίνω με 80, το είδατε. Άλλη μια προσπέραση που δεν υπολόγισε τίποτα ο φίλος. Δεύτερη σήμερα. Αυτές είναι οι δυνατότητες του 125. Προσοχή στον άνεμο, γιατί όταν έχει άνεμο δεν πάει καλά το 125. Κουνάει και έχει και θέματα. Προσοχή στη βροχή, γιατί τα λάστιχα του είναι λεπτά. Λοιπόν, αυτά ήταν δύο λόγια για το Daytona Spider 125. Και αυτά ήταν και γενικότερα οι δυνατότητες του 125 τετράχρονου παπιού τουλάχιστον. Γιατί πολλοί ζητάτε επιδόσεις, μη ζητάτε επιδόσεις από ένα μηχανάκι που δεν είναι φτιαγμένο για επιδόσεις. Subscribe, like, comment, share για να με βοηθήσετε να συνεχίσω το κανάλι και να βλέπετε τα επόμενα βίντεο. Κάντε και ένα follow στο Instagram για να βλέπετε τα updates. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Γεια σας!